σκέφτομαι όλες αυτές τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης. Πόσο ωραία ήταν η κούραση. Κουράστηκα. Πολύ κουράστηκα. Πολύ. Είχαμε, εμείς εδώ έχουμε δύο χωριουδάκια, διπλές τις ακολουθίες. Διπλές, ευχέλαιος το ένα, ευχέλαιος το άλλο. Σταύρωση στο ένα, σταύρωση στο άλλο το χωριό. Αποκαθήλωση στο ένα, αποκαθήλωση στο άλλο. Επιτάφιο στο ένα, επιτάφιο στο άλλο. Ανάσταση στο ένα, ανάσταση στο άλλο. Σκεφτόμουν όμως, σκέφτομαι τώρα που πέρασε και η μέρα του Πάσχα. Και λέω, τι ωραία που ήτανε! Τι ωραία που ήταν η κούραση! Τι ωραία που σας είδα πάλι κάποιους, που σας είδα, που θυμήθηκα και αυτούς όλους που είναι μακριά, μωρέ. Μ' άλλους μίλησα, πρόλαβα, μ' άλλους δεν μίλησα. Σας αγαπάω και σας νοιάζομαι και προσεύχομαι. Και τώρα που ακόμα συνεχίζεται να είναι η γιορτή της Ανάστασης, ξέρετε κάτι, την Ανάσταση, το Πάσχα, το γιορτάζουμε 40 ολόκληρες μέρες. 40. Γιατί? Για να το χαρούμε και να το χορτάσουμε. Να το χορτάσουμε. Έτσι είναι το Πάσχα. Θέλει να το χορτάσουμε ο Θεός. Και ξέρετε, σας το λέω από τώρα. Σκεφτείτε το. Το κάνουμε μωρά αγρυπνία την απόδοση. Αγρυπνία. Έτσι για να είμαστε όλοι μαζί και να φωνάξουμε «Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, αληθώς Ανέστη, αληθώς Ανέστη». Είναι χαρά το Πάσχα. Χαρά είναι το Πάσχα. Τα νικάει όλα το Πάσχα.